Over almost 2 weeks. Έχει ροή και περπάτημα. Έχει ανάσα και αγκαλιά. Έχει εμπιστοσύνη και αγάπη. Ό,τι είναι για μένα, θέλω να το ζω. Η τάση είναι να πάω πίσω, που έχει το στήριγμα στα γνωστά. Αυτό που χρειάζεται να επιτρέψω είναι λίγο χρόνο ακόμα για να νιώσω το καινούριο μου πάτημα. Ό,τι σας περιγράφω, αυτό θα ζείτε. Όταν σηκώνεις το ένα πόδι, χρειάζεται να νιώσεις τη δύναμή σου. Έτσι εγώ ξεκίνησα με το πόδι της θέλησης. Η θέλησή μου ήταν δυνατή και πάτησα. Όμως την ώρα που σήκωσα το πόδι της ψυχής, εκεί φοβήθηκα. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται χρόνος να συνδεθεί η θέληση με την ψυχή, να έρθει η ισορροπία και η εμπιστοσύνη και έτσι ο άνθρωπος να περπατήσει και να έχει σαν στήριγμα τη θέληση και την ψυχή, να ακούει τη σοφία του, να ακούει και το νου του, να αποδέχεται και να περπατάει στον δρόμο του. Να ζει και να αναπνέει, να εκφράζεται και να νιώθει. Έτσι η ζωή γίνεται χαρά, ομορφιά, αγάπη και σύνεση. Τότε ο άνθρωπος ευδοκιμεί, πάβει να δοκιμάζεται. Και όταν ο άνθρωπος ευδοκιμεί, αναπτύσσεται και δημιουργεί. Θέλει και έχει για αυτόν και για τον δρόμο του. Έτσι κάθε ένας που θα γεμίζει και η γη. Και έτσι η γη θα βλαστήσει και θα ανθίσει. Και ο άνθρωπος θα έχει νόημα και ουσία να έρθει στη γη. Εγώ η Μανουηλίδου Χριστίνα. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Αποδέχτηκα το δρόμο της ζωής. Κάτι που αρνήθηκα στην πρώτη μου γέννηση. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που την αγαπώ. Και ο Θεός θέλησε εδώ να γιωθεί αγάπη. Και εγώ ανοίγω το δρόμο του ανθρώπου να ζήσει. Να λάβουν τα πέρατα της γης μέσα από αυτόν τον τόπο. Να πάρει την πραγματική του αξία. Να αφήσει το ψέμα και τη δικαιολογία. Να ανθίσει η αλήθεια. Και το είναι τους. Και ο δρόμος της ζωής να τους οδηγήσει τον καθένα στο δρόμο του.
Θα ολοκληρώσω και το αστέρι μου. Για να μπορέσω να αποδεχτώ το νέο. Στο όνομα του Θεού, του Δημιουργού. Στο όνομα του Κυρίου που γιώθηκε στη γη για να δώσει την κυριότητα του ανθρώπου και την αγάπη. Στο όνομα του πρώτου ανθρώπου, Αδάμ, και τώρα Δαβίδ. Περπάτησε την άρνηση και τώρα χρειάζεται να την ολοκληρώσει. Στο όνομα της Χριστίνας, του Άγγελου του Θεού, η οδηγήτρια των ψυχών, αρνήθηκε την επιστροφή της και έμεινε στη γη για τον άνθρωπο. Τώρα ανοίγω το δρόμο να επιστρέψουν οι ψυχές, να δυναμώσουν οι άνθρωποι και να ευδοκιμήσουν στο δρόμο της ζωής. Στο όνομα του Ιάσωνα και του Αγίου Πνεύματος. Να θεραπεύσει ο άνθρωπος τα συναισθήματα, να αποδεχτεί την ψυχή του και να συναντήσει το πνεύμα του. Και όλα αυτά στη γέννηση. Τώρα, Θεέ μου, βλέπω για ποιο λόγο γιώνεις το εξάρτημα. Και το αποδέχομαι. Ετοιμάζομαι να το συναντήσω. Ολοκληρώνω και ολοκληρώνω.